Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κάτω από το Minecraft. Με εμένα, τον Άντρου Φιέζελ. Βρισκόμαστε εδώ κάτω από τα πυκνά φύλλα του δάσους μου, όπου όπως μπορείτε να δείτε το γρασίδι έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά όχι αρκετά. Έχει σταματήσει εδώ για κάποιο λόγο και δεν έχει προχωρήσει από αυτή τη μεριά. Αλλά προχώρησε από εδώ, πέρασε αυτήν εδώ τη γεφυρούλα με γρασίδι και πέτα συνεχίζει έτσι. Θα προχωρήσει γενικά, θα φτάσουμε και σε αυτές τις δύο μικρές περιοχές. Και επίσης, πρωτού ξεκινήσω να ξεναγώσω τι έχω κάνει όσο δεν έκανα βίντεο για το κάτω από το Minecraft. Καταρχάς έκανα αυτές τις λιμνούλες εδώ, όπως βλέπετε. Έκανα αυτήν εδώ τη λίμνη, ανέβα πάνω φίλε. Και αυτήν εδώ τη λιμνούλα. Όπου εδώ πέρα είχαν κάνει spawn δύο squid, δύο σουπιές. Μία σουπιά εδώ, μία σουπιά εκεί, που είναι η σουπιά. Η σουπιά έχει φύγει αυτή τη στιγμή λοιπόν παιδιά, γιατί έκανε τη spawn επειδή απομακρύνθηκα πολύ. Αλλά γενικά μπορεί να δούμε σουπιές εδώ και εκεί και δεν τις σκοτώνουμε γιατί είναι τα μόνα ζώα που θα βλέπουμε και θέλω κάποιον να έχω για παρέα. Μιας και δεν θα έχουμε κοτόπουλα, γελάδες κτλ. Και είναι κρίμα να τις σκοτώσουμε. Σίγουρα δεν χρειαζόμαστε το μελάνι τους. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη φάρμα. Η φάρμα κοιτάξτε πόσο πανέμορφη είναι, κοιτάξτε. Έχω χρησιμοποιήσει όπως βλέπετε έχουμε 4 περιοχές, μία για καρότα. Μάλλον εδώ ήταν τα καρότα από την αρχή και χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο για καρότα και αυτές τις δύο για σιτάρι έως ότου βρούμε σπόρους πατάτας ή καρπουζιού όπου θα χρησιμοποιήσω κάποια αυτές τις περιοχές για πατάτα και καρπούζι αντίστοιχα. Αλλά για την ώρα θα τις αφήσουμε έτσι για να έχουμε μεγάλη παραγωγή και από καρότα και από σιτάρι. Και το μεγαλείο της φάρμας πέρα από το ότι την ψήλωσα τη φάρμα σε ύψος και την έκανα μεγαλύτερη σε μήκος είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ παιδιά είναι μια κλιματαριά. Την οποία την έχουμε σκεφτεί εγώ και ο Juice Christ στο σερβερ μας. Ήταν η δικιά μας έμπνευση να την κάνουμε. Και όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ απλή να τη φτιάξετε. Απλά τη στηρίζετε στις γωνίες του φράχτη που έχετε περιφράξει τη φάρμα, έτσι ώστε να φαίνεται ρεαλιστικό. Και περνάτε φράχτες πάνω από όλη την έκταση της φάρμας. Και μετά, δεν έχω block, α έχω ξύλο. Μισό λεπτό. Okay, θα χρησιμοποιήσω το ξύλο για να ανέβω. Πολύ όμορφα. Και μετά περνάτε φύλλα, τα οποία φύλλα τα έκοψα με ένα ψαλίδι από τα δέντρα απ' έξω. Και τα περνάτε από πάνω και φαίνεται σαν κλιματαριά από κάτω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το μεταξύ να βάλετε φακούς, διότι μπορεί να κάνουν spawn mobs εδώ πέρα και δεν το θέλετε αυτό. Γι' αυτό έχω σπάσει κάποιες περιοχές και έχω βάλει φακούς για να μην βγουν mobs. Και είναι πανέμορφο έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία διακόσμηση για τη φάρμα σας. Και πιστεύω ότι θα σας άρεσε και εσάς να το έχετε έτσι. Απλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Και ακόμα καλύτερο θα είναι όταν με το καλό το γρασίδι προχωρήσει παραπάνω και περικυκλώσει όλη αυτή την περιοχή. Λοιπόν. Αρκετά με τη φάρμα, έχω φαγητό εξάλλου επάνω μου και αν δεν έχω πολύ, θα πάμε πάρουμε λίγο από το σπίτι και μετά θα φύγουμε, θα σας δείξω πού θα πάμε. Λοιπόν, ας αφήσουμε τη φάρμα στην ησυχία της να μεγαλώσει. Α, το γρασίδι προχώρησε, ωραία. Ας αφήσουμε και το δάσος στην ησυχία του, ξύλο έχουμε. Λοιπόν, πέρα από τη φάρμα που τη μεγάλωσα, όπως σας είπα, όσο έλειπα, όσο δεν έβγαζα βίντεο μάλλον για το κάτω από το Minecraft, έσκαψα κάτω από το έδαφος και μάζεψα πάρα πολλά υλικά. Συγκεκριμένα, αν ανοίξουμε εδώ, μάζεψα τόσο, κοιτάξτε πόσο πολύ redstone, λάπες λαζούλι, λίγα παραπάνω διαμάντια και έφτιαξα και μια διαμαντένια αξίνα που κατά λάθος τη χρησιμοποίησα για να σπρώσω ένα μπλοκ και αυτό είναι χρησιμοποιημένη. Μάζεψα λίγο χρυσό, με τον οποίο χρυσό έφτιαξα αυτό το ρολογάκι. Και να ρωτιέστε, τι θα το κάνουμε το ρολογάκι εφόσον είμαστε κάτω από τη γη. Το χρησιμοποιώ έτσι ώστε να βλέπω πότε είναι η μέρα, γιατί μόνο την ημέρα μεγαλώνει το γρασίδι. Και όχι τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, αλλά έτσι γίνεται. Εδώ ψήνω cobblestone, το οποίο το χρησιμοποιήσω για να βουλώσω κάτι τρύπες στο σπίτι. Τις άνοιξα γιατί είχε γρανίτη, διορίτη που δεν μου άρεσε να τα βλέπω. Θέλω να βάλω πέτρα στη θέση τους. Γενικά θα φτιάξω ένα καλούπι για το σπίτι και λογικά από το επόμενο επεισόδιο θα το έχω χτίσει ή θα το χτίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρω ακόμα, θα το αποφασίσω και βλέπουμε. Και έχω σκεφτεί τα δωμάτια πώς θα είναι. Ναι, επίσης φτιάξα και άλλο τσες με cobblestone. Και πρωτού συνεχίσουμε την περιπέτειά μας για να βρούμε στο σημερινό επεισόδιο το μεταξύ το θέμα μας από ό,τι είδατε και από τον τίτλο θα είναι να κυνηγήσουμε αράχνες. Έχω βρει μια νέα σπηλιά και θα πάμε εκεί για να μαζέψουμε ιστούς αν μπορέσουμε. Λοιπόν, θα πάρω μερικά από αυτά τα hay bales, ωραία, για να φτιάξω ψωμάκι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί ψωμάκι θα χρειαστούμε για να έχουμε κάτι να φάμε. Ευχαριστώ. Ωραία, και τώρα είμαστε πανέτοιμοι. Ας αφήσουμε εδώ την πέτα να ψήνεται, μάλλον ψήθηκε. Οπότε αν δεν σας πειράζει, θέλω να την πάρω μαζί μου και να την βάλω στο chest. Που το chest έχει σχεδόν γεμίσει από πέτρα, γιατί έχω ψήσει πάρα πολύ cobblestone όπως βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ. Και να βάλω και κάτι εδώ πέρα. Όμορφα. Έφτιαξα και ένα flint and steel. Σε περίπτωση που χρειαστεί να πάμε στο Nether αργότερα, θα δούμε. Θα τα αφήσω εδώ επίσης. Οκ, okay, δεν χρειαζόμαστε κάτι. Ω! Oh! Όχι. Γιατί το έκανα αυτό. Παιδιά, αυτό εδώ το χώμα που είχα αφήσει εδώ πέρα ήταν το πρώτο χώμα που μας έφερε ο Enderman με το γρασίδι. Και το άφησα εδώ πέρα, έτσι ώστε να το ξεχωρίζουμε και έβαλε τώρα αυτό πάνω του και δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι. Εντάξει, αυτό είναι, θα το κρατήσουμε εκεί, οκ. Ας ελπίζουμε τουλάχιστον, ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι, ωραία. Θα βάλουμε και αυτό εδώ. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο ρηχείο μας.
Στο ρηχείο λοιπόν, παιδιά, επειδή είχα, το είχα εξερευνήσει όλο πάνω κάτω και ήταν κυκλικό, δηλαδή με έβγαζε συνεχώς στην ίδια περιοχή, αναγκάστηκα να σκάψω μια τεράστια ευθεία, όχι τεράστια, μια ευθεία τέλος πάντων, και να βρω μια νέα σπηλιά. Και βρήκα πριν λίγες ώρες, νομίζω ότι βρήκα τη σπηλιά, πριν κάνω το βίντεο. Λοιπόν, οπότε θα κατεβούμε κάτω αρκετά χαμηλά, πιο κάτω και από εδώ. Εδώ πέρα, αν θυμάστε, ήταν που λέγαμε θα πάρουμε το obsidian, εδώ, τον οψιδιανό, γιατί λέγεται οψιδιανό, περίεργη λέξη, αλλά έτσι θα το λέμε, οψιδιανός, έτσι λέγεται. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, ναι, από εδώ είναι η σπηλιά, αυτό εδώ. Α, εδώ πέρα υπήρχε μια πηγή λάβας και βάλα νερό και γι' αυτό βγήκε το obsidian εδώ πέρα. Και εδώ δεν είναι, όχι, δεν είναι εδώ, είναι εδώ πέρα. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, η ευθεία είναι εδώ. Ωραία. Εδώ είναι η ευθεία, παιδιά, εδώ είναι που βρήκα πάρα πολύ διαμάντι, χρυσό και σίδερο. Όχι πολύ χρυσό βέβαια, γιατί δεν έχω πολύ όπως είδατε. Και μισό λεπτό γιατί πεινάω. Να φάει λίγο παίχτης. Άλλο ένα ψωμάκι. Όμορφα. Λοιπόν. Α! Και επίσης έφτιαξα μια πανοπλία, αν δεν το έχετε δει ήδη. Έτσι. Για να είμαι προστατευμένος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσουμε. Λοιπόν. Αυτό που μας επήγει τώρα είναι να βρούμε αράχνες με ιστούς. Γεια σου, ζόμπι. Ή να βρούμε mineshaft. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε mineshaft. Δεν μας ενδιαφέρει η σπηλιά που έχει εδώ. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται από το spawn. Γενικά, τα mineshafts που έχουν τους σπόρους από καρπούζι και άλλα χρήσιμα υλικά που χρειαζόμαστε είναι μακριά από το 0-0. Το 0-0 είναι το spawn του χάρτη. Αυτό το ξετροέτσι, το είχα ξεχάσει να το πάρω. Θα το πάρω τώρα να σας πειράζει. Εδώ είναι η σπηλιά λοιπόν, λίγο πιο αριστερά. Θα σας δείξω τώρα μια στιγμή να πάρω αυτό το redstone. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δωρεά σας. Ωραία. Και εδώ είναι η σπηλιά. Αλλά πρέπει. Ακούω και νεράκι. Και συνέχεια μάλλον από εκεί. Οπότε πρωτού πάμε. Καταρχάς να σπάσω λίγο μπλοκ για να έχω ορατότητα. Θα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο της λάβας με προσοχή. Είμαστε στο ύψος 11. Ωραία, ύψος 11. Λοιπόν, οπότε. Θα προχωρήσουμε έτσι εδώ και φτάσαμε. Έχουμε και φακούς, όλα όμορφα. Ωραία. Να πάρουμε λίγο. Εντάξει, θα σκάψουμε και όλες. Δεν ήρθαμε μόνο για τα μομπάκια εδώ πέρα. Μια στιγμή. Ω! Μπα! Μαλάκα! Νόμιζα. Έσκαβα διαγώνια για να βρω αν είχε άλλο redstone και είχε λάβα. Πάλι καλά που το θυμήθηκα τελευταία στιγμή. Οκ, είμαστε τυχεροί, παιδιά. Θα χάναμε πολλά πράγματα. Καλό, όχι πολλά, αλλά θα χάναμε πράγματα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Να είστε ευγνώμονες που ήμουν ασβέλτος και απέφυγα την πτώση στη λάβα. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Και για να δούμε τι είμαστε επιφυλά σε αυτή την περιοχή. Είμαστε επιφυλά σε ένα σκελετό. Δεν θέλουμε σκελετούς, θέλουμε αράχνες. Παρακαλώ πολύ. Γιατί γίνω μεγάλος ξαφνικά όσο μιλάω. Ευχαριστούμε. Ωραία. Θέλουμε αραχνούλες. Ή mineshaft. Κυρίως mineshaft όμως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όλη αυτή τη σπηλιά. Να, αυτός ο χρυσός ήχος. Λοιπόν, παιδιά. Συνολικά, μια στιγμή, το έχω, μη ανησυχείτε. Έχουμε 3 ιστούς. Και για να κάνουμε ένα κρεβάτι θέλουμε 4 μαλλί, οπότε θέλουμε 12 ιστούς, οπότε θέλουμε άλλους 9 ιστούς. Πρέπει να σκοτώσουμε 9 αράχνες, το περισσότερο δηλαδή, ή το λιγότερο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, πίσω αυτό το gravel θα έχει τη σπηλιά. Δεν είναι από εδώ. Ίσως να σκάβαμε έτσι μισό λεπτό. Λίγο ακόμα. Την ακούω τα ποδαράκια της. Το ξέρω, δεν είναι πολύ κολακευτικό αυτό που λέω, αλλά τι να κάνουμε. Χρειαζόμαστε ράχνες αυτή τη στιγμή. Φυσικά, αν μου δείχνατε μια ράχνη στην πραγματική ζωή, θα έτρεχα μακριά. Τις ηχέμενες ράχνες στην πραγματική ζωή. Όσο μεγάλες και μικρές αν είναι, δεν τις μπορώ. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τις ανοιχτούμε και να τις χρησιμοποιήσουμε προς το όφελός μας. Προς όφελός μας. Σε ακούω, αραχνούλα, δεν έρχομαι. Έρχομαι, σας ακούω όλους. Πού είστε? Ακούω και το νεράκι το μεταξύ που τρέχει. Πού είστε? Σας χρειάζομαι. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό πέρα από το mineshaft να βρούμε και spawner. Οτιδήποτε spawner, αλλά το καλύτερο spawner που θα μπορούσαμε να βρούμε είναι αραχνών ή zombie. Γιατί zombie μπορεί να μας δείξει καμιά πατάτα. Πού είστε! Τι στο μπούτσο! Είναι πολύ δυνατά ο θόρυβος και δεν τους βλέπω. Εδώ. Ακούγεται υπερβολικά δυνατά. Έλα. Είσαι σχεδόν δίπλα μου, το ξέρω. Το ακούω. Μήπως είναι από κάτω, ρε παιδιά. Όχι, είχε ανδεσίτη εδώ πέρα. Αν είναι ανδεσίτη σε αυτό το πράγμα. Ω! Μισό, οκ. Γάμο, θα σπάσω φακός. Οκ. Μήπως είναι πίσω μου, ρε παιδιά. Και κάνω λάθος. Ακούω και ένα mini zombie, είναι ιδέα μου. Όχι, όχι, όχι. Πού είναι! Από το πίσω πρέπει να είναι. Ελάτε, παιδιά, μην φοβάστε. Το σπίτι σας, πού είστε, γάμο. Θα σκάψουμε όλο το Minecraft και δεν θα βρούμε τη σπηλιά, ρε παιδιά. Τους ακούω τόσο δυνατά! Μου τη δίνει! Πού είστε! Κολυμπάνε! Και είναι πίσω το τοίχο, είμαι σίγουρο, θέλω να με φάνε. Πού είναι? Να το! Επιτέλους! Βρήκαμε σπηλιά, παιδιά. Ωραία. Απλά μην ξεχάσουμε από πού ήρθαμε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Τρέχει νερό εδώ πέρα.
Έσπασε η αξίνα, κακό αυτό. Έχω σίδερο πάνω μου, έχω αλλά δεν έχω ψήσει. Και ξέχασα ένα φούρνο πάνω, γάμο, ξέχασα το φούρνο πάνω. Μισό λεπτό, πρωτού προχωρήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το cobblestone για να φτιάξουμε ένα mini φούρνο. Και να ψήσουμε, γαμό, να ψήσουμε λίγο σίδερο. Σίδερο, εκεί μέσα, μπράβο. Ωραία, άλλα δύο, ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα check out. Από εδώ είναι η σπηλιά η main, okay. Μακάρι να είναι mineshaft εκεί πάνω. Μακάρι να έχει mineshaft, παιδιά. Χρειαζόμαστε το mineshaft. Το μόνο κακό με το mineshaft είναι ότι έχει δηλητηριώδεις αράχνες. Τις μικρούλες, ξέρετε, αυτές τις συχαμένες. Είναι πιο συχαμένες από τις μεγάλες, τις μαύρες. Αυτές συχαίνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί βγαίνουν πολλές μαζί από ένα spawner και σε δηλητηριάζουν. Λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι από σίδερο. Γιατί έπεσα εδώ. Γαμώ το κερατό μου, γιατί έπεσα εδώ. Ευτυχώς έχω ένα δεύτερο crafting table. Μας έσωσε αυτό το δεύτερο crafting table. Ωραία. Και ακούω την αράχνη να πέφτει κάτω. Ερχόμαστε, αράχνουλα, ερχόμαστε να σκοτώσουμε. Μην ανησυχείς. Ο θάνατός σου θα είναι γρήγορος και ωφέλιμος. Ας τα αφήσουμε εδώ τα πράγματα να ψήνονται. Θα προχωρήσουμε εμείς. Ωραία. Λοιπόν. Και. Oh! Okay. Μισό. Πρώτα βάλα εγώ, μετά εσύ. Οκ. Okay. Αυτός είναι ο κανόνας. Ναι! Αχ! Ναι! Τι κολοφαρδία! Τι κολοφαρδία! Τι συμβαίνει ρε παιδιά με την κολοφαρδία μου, Mineshaft! Mineshaft! Τι κολοφαρδία είναι αυτή! Τι κολοφαρδία, ένα ράβαν με Mineshaft! Ακριβώς αυτό που ήθελα να βρω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, χοροπηδάω χωρίς λόγο, δεν το πιστεύω πραγματικά. Λέω θα μου πάρει επεισόδια και επεισόδια για να βρω ένα Mineshaft και να το! Φίλε, μη μου διακόπτεις τη χαρά. Μη μου κόβεις τη χαρά, σε παρακαλώ πολύ, οκ. Okay. Μη μου κόβεις τη χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού πάμε να το εξερευνήσουμε, είναι πολύ σημαντικό να απομακρυνθούμε. Καταρχάς, θέλω να μπλοκάρω λίγο το νερό εδώ πέρα, αν γίνεται. Πώς θα το μπλοκάρω, δεν γίνεται να το μπλοκάρω με το κουβάτι. Ας τα αφήσουμε λίγο έτσι. Θα κατέβω λίγο κάτω να εξερευνήσω, να δω αν έχει τίποτα άλλες. Τίποτα άλλο σημαντικό. Μια στιγμή, γιατί γίνεται σπουτάρα από νερό εδώ. Είμαι τόσο χαρούμενος που πήγαμε Mineshaft τόσο εύκολα. Λέω, θα ήταν πολύ δύσκολο πίστευα να το βρούμε. Αλλά τελικά δεν πήρε πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ήρθαμε από εδώ κάτω. Ησυχία, ακούς τη ησυχία. Πολύ ωραία πράγματα. Τώρα που δεν τρέχει το νεράκι. Ωραία. Και αυτό, για αυτό που σας είπα, αν δείτε, είμαστε στο 204 χ 239 ψ. Μακριά. Z, συγγνώμη. Μακριά από το σπόμπου το 00, ok. Γι' αυτό και βρήκαμε Mineshaft. Αν θέλετε να βρείτε Mineshaft, επομένως, μείνετε μακριά από το 00. Δεν συνηθίζουν να κάνουν spawn εκεί. Και θα τα πούμε σε 100 χρόνια, παιδιά, γιατί το νερό δεν με αφήνει να προχωρήσω, έτσι. 100 χρονάκια, σε 100 χρονάκια θα τα ξαναπούμε, μην ανησυχείτε. Βλέπω λάπη ζαζούλη, βλέπω σίδερο. Και χρειάζομαι το κόμπλιστον αυτό. Εδώ πέρα. Όμορφα. Όμορφα. Ωραία. Και. Κι άλλους φακούς χρειαζόμαστε. Επίσης. Ωραία. Ακούστε την ησυχία. Μισό λεπτό. Απολαύστε την ησυχία. Απολαύστε την ησυχία χωρίς το νερό. Γαμώτο σου ζόμπι. Μου κόβεις την ησυχία. Ωραία. Λοιπόν. Θα πάρουμε τίποτα τυχόν που μπορεί να έχει εδώ πέρα. Που αμφιβάλλω ότι θα έχει τίποτα εδώ. Και θα πάμε πάνω στο Mineshaft. Με μεγάλη προσοχή. Διότι. Πέρα από το γεγονός ότι έχει πολλούς θησαυρούς να βρούμε, όπως σπόρους από καρπούζι, έχει τους γαμημένους spawner της αράχνης. Τα συχαμερά τερατάκια αυτά που σας είπα, τα δηλητηριώδη. Τα συχαίνομαι. Οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ. Και να πάρουμε και αυτό το κάρβουνο. Και επειδή όμως το κάρβουνο θα είναι μεγάλο, θα το κόψω. Θα πάρω το κάρβουνο και θα τα πούμε σε μισό λεπτό. Τα λέμε σε λίγο. Οκ. Okay. Πήραμε το κάρβουνο και προχωράμε από εδώ να δούμε. Ωh, πανέμορφο μου χρυσαφό πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Τι ηλίθια έκφραση, πανέμορφο μου χρυσαφό πράγμα. Δεν υπάρχει καν λέξη χρυσαφό. Όλο επινό πράγματα. Οκ, έχει τίποτα άλλο εδώ, ρε παιδιά. Λίγο χρυσό παραπάνω χρειαζόμαστε. Το χρυσό να το χρειαστούμε πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να φτιάξουμε χρυσό μήλο για τους villager, όπως σας είχα πει. Μπορεί να το χρειαστούμε. Θα το χρειαστούμε μάλλον σίγουρα για να φτιάξουμε χρυσά καρπούζια. Μάλλον glistering melons, ξέρετε. Για φίλτρα για να πάμε στο nether. Οκ, okay, και άλλο κάρβουνο εδώ. Okay. Η σπηλιά αυτή τελείωσε. Οπότε παίρνουμε το σίδερο που έχει εδώ. Παίρνω και λίγο το κάρβουνο που έχει λίγο πιο δίπλα. Θα κόψω το βίντεο πάλι. Και μόλις πάρουμε το κάρβουνο από εδώ, φύγαμε για το Mineshaft. Τα λέμε και πάλι σε μισό λεπτό. Και το μάζεψα όλο το κάρβουνο. Ήταν πάρα πολύ, πιστέψτε με. Και ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε το Mineshaft. Εν τω μεταξύ, ακούω τους μαλάκες πάνω να καίγονται, πρέπει να πέσανε σε λάβα. Και άλλο κάρβουνο! Γαμώτο! Ξανακόβω το βίντεο, τα λέμε σε λίγο. Οκ, okay, το μάζεψα από εκεί κάτω. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Mineshaft επιτέλους. Εν τω μεταξύ, μην θεωρήσετε ότι επειδή βρήκαμε ένα Mineshaft και βρήκαμε και σπόρους κατά από τη γη, είμαστε κολόφαρδοι. Α, μισό λεπτό, γιατί ξεχάστηκε που να πάω. Οκ, okay, από εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πραγματάκι στο οποίο θα είμαστε τόσο άτυχοι και θα μας πάρει τόσο πολύ καιρό να το βρούμε, που θα είναι σχεδόν σαν να πέρασε ένα αιώνα, σαν να πέρασε 100 χρόνια.
Πώς νομίζετε ότι θα είναι εύκολο να βρούμε με Ender Eyes το Stronghold του Δράκου υπογείως όταν όλοι είναι κλειστά και δεν μπορώ να δω τίποτα? Θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το Stronghold του Δράκου, δεν θα είμαστε καθόλου κολοφαρτοί σε αυτό, οπότε μη χαίρεστε, μάλλον μην ζηλεύετε που βρήκα κάτι εύκολα. Με περιμένει πολύ δύσκολος δρόμος μέχρι να βρούμε τον Dungeon του Δράκου, παιδιά. Γιατί θα πρέπει να φτιάξω, μάλλον θα πρέπει να βρω τόσα Ender Pearls. Α, γεια σου μικρούλι, έλα εδώ. Κακομύρης. Α, πέθανε. What the fuck, πώς πέθανε? Τι στον μπούτσο. Χρυσάφι εκεί πέρα εδώ μεταξύ. Λοιπόν. Okay. Θα πρέπει να φτιάξουμε επομένως, όπως έλεγα, να βρούμε τόσα πολλά Ender Pearls από Endermen, να φτιάξουμε τόσα πολλά Ender Eyes και να ελπίσουμε να μην σκάσουν μες στα μούτρα μας, όπως σκάνε συνήθως. Αν έχετε ψάξει για τον Δράκο, ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω. Και να είμαστε πολύ πολύ τυχεροί. Δεν πρόκειται να είμαστε τυχεροί όμως αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Να μην είστε επομένως τόσο χαρούμενοι που βρήκαμε κάτι τόσο εύκολα, ή ότι μας περιμένει εύκολος δρόμος εφόσον βρήκαμε Minecraft. Μας περιμένει πολύ δύσκολος δρόμος. Επίσης, μια άλλη λεπτομέρεια, αν κοιτάξετε στην μπάρα με τα XP μου, έχω 39 level. Δεν έχω πεθάνει ούτε μία φορά από το πρώτο επεισόδιο και μετά. Ούτε μία φορά δεν έχω πεθάνει. Γιατί έτρωγα μιλαράκια και επίσης τώρα τρώω το ωραίο μου φαγητό από τη φάρμα μου. Γενικά ξέρω να προστατεύω τον εαυτό μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πεθάνουμε μέσα στο Minecraft, έτσι. Να μην το πιστεύετε αυτό. Μπορεί να πεθάνουμε τώρα στο Minecraft, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη σε όλο το Minecraft. Είναι σχεδόν τόσο επικίνδυνο όσο το Nether. Καταλαβαίνετε επομένως. Λοιπόν, να βάλω ένα φακό εδώ. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Okay. Ωραία. Αυτή εδώ το μεταξύ θα είναι η επίσημη σπηλιά μας. Θα πηγαίνουμε από το ορυχείο μας ως εδώ για να σκάβουμε. Εδώ θα έχει πολλά υλικά. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε οτιδήποτε, θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από διαμάντια. Για διαμάντια θα συνεχίσω την ευθεία μου, αν είναι. Την ευθεία που μας έφτασε ως εδώ, ξέρετε. Αυτή που είχα εκεί κάτω. Θα τη συνεχίσω και. Ω! Και παραλίγο. Οκ. Εντάξει, είμαστε καλά, παιδιά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Minecraft και ευτυχώς έχω αυτόν εδώ το φίλο μου. Τα ψαλιδάκια. Οκ. Καλή μας αρχή, παιδιά. Κοιτάξτε τι μας περιμένει. Κύριε Creeper, ελάτε. Ελάτε κοντά. Ελάτε, τι φοβάστε. Ένας απλός παίχτης είμαι. Εσείς είστε το μεγάλο και φοβερό τέρας στο Minecraft. Έχει και ράγες εδώ. Μπορεί να τις πάρω τις ράγες, δεν είναι σίγουρο όμως. Μπορεί να βάλω ράγες, δεν ξέρω. Θα δω. Θα τις πάρω λογικά, αλλά δεν είναι σίγουρο. Ότι θα τις χρησιμοποιήσω μάλλον. Οκ. Okay. Γιατί μας κοιτάει ο Creeper. Κάποιος sky damage στα τερατάκια μας. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Και ένας φακός εδώ. Και τώρα, παιδιά, κοιτάξτε τη μαγεία. Ειόπ. Σπάγκος. Θα φτιάξουμε κρεβάτι σήμερα, παιδιά. Θα φτιάξουμε κρεβάτι στο τέλος του επεισοδίου αυτού, να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ μεταξύ ένα πολύ περίεργο ράβα είναι αυτό. Έχει χωρίσει το Minecraft στη μέση κυριολεκτικά. Έχει μπει διαγωνίως έτσι. Πρώτη φορά το βλέπω. Μ' αρέσουν αυτά τα τοπία. Και νομίζατε εσείς, γαμώ το σπίτι σου, μου κόβεις την περιγραφή του τοπίου. Θα σε γαμίσω. Μια στιγμή γιατί το ζόμπι μου την έφερε. Μου την έδωσε. Δεν μου την έδωσε ο σκελετός, μου την έδωσε το ζόμπι. Έλα εδώ, φίλε. Φίλε, θα σε γαμίσω. Έλα εδώ. Μη μου κόβεις τις περιγραφές μου. Περιγράφω στον κόσμο εδώ πέρα τι βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν. Βλέπουμε εδώ ένα πολύ ωραίο τοπίο με ένα ράβαϊν ακριβώς διαγώνια να κόβει το Minecraft αυτό στη μέση και να μας φέρνει ένα σκοτεινό, αλλά παρόλα αυτά αξιοθαύμαστο τοπίο. Είμαι πολύ καλός ξεναγός, το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Οκ, okay. Θα μαζέψουμε ράγες γιατί μπορεί να τις χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Είναι πάντα καλό όταν βρίσκεστε σε ένα Minecraft να χρησιμοποιείτε ράγες. Δεν προκαλεί Sorry για το σαρδάμ. Δεν προκαλεί κανένα απολύτως κακό. Οκ. Okay. Λοιπόν, μια στιγμή πρέπει να φτιάξω και άλλους φακούς. Να με συγχωρήσετε που καθυστερώ, αλλά πρέπει να φτιάξω και άλλους φακούς. Οκ. Okay. Λίγο ακόμα εδώ. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, και άλλο κάρβουνο. Δεν το μαζεύω, δεν έχω όρεξη για κάρβουνο. Ήρθαμε εδώ για ιστούς και αραχνούλες. Και αραχνούλες δεν έχουμε δει ακόμα. Επίσης θέλουμε σπόρους από καρπούζι, παιδιά. Θέλουμε chest. Πρέπει να βρούμε chest. Νυχτεριδούλα μου, μη με ενοχλήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Okay. Με προσοχή, προχωράμε με μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορούμε να συναντήσουμε. Οκ. Okay. Φτιαράκι μου, φτιάχνει προ εδώ. Και άλλη ιστή εδώ πέρα, θα πάρουμε λίγο σίδερο. Επίσης, μην ξεχάσουμε από πού ήρθαμε. Ευτυχώς, δεν φημίζομαι ότι είμαι καλός στις μάχες, δεν φημίζομαι ότι είμαι καλός στο να κάνω πράγματα γρήγορα. Φημίζομαι όμως ότι είμαι πολύ καλός στο να προσανατολίζομαι, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Ξέρω από πού ήρθα και από πού να πάω. Και δεν υπάρχει άτομο που να με γνωρίζει και να έχει να πει κάτι το αντίθετο σχετικά με αυτό. Πάντα ξέρω πώς θα πού να πάω. Να το ξέρετε. Λοιπόν. Οκ. Okay. Και δεν έχει τίποτα εδώ. Ωραία, προχωράμε. Ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα ιστό. Έχουμε 7, χρειαζόμαστε άλλα 2 και έχουμε κρεβάτι. Αλλά θα ψάξω. Παιδιά, πάλι σοβαρά τώρα. Και άλλο κομμάτι από χρασίδι εδώ πέρα. Τι κολοφαρδία είναι αυτή. Αλλά δεν το χρειαστούμε φυσικά. Μια στιγμή ακούω σκελετό. Έρχεται με πολύ μεγάλα και δυνατά βήματα. Με γδούπους. Έρχεται με γδούπους επάνω μας. Οκ. Okay. Ακούω αραχνούλα.
Ανά το παιδί. Καλησπέρα. Καλησπέρα και αντίο. Αντίο, φίλε. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε πριν φύγουμε, πρωτού φύγουμε από το Minecraft, θα έρθουμε. Αυτό φοβόμουν. Αυτό εκείνο θάνατο. Αυτό εκεί είναι το τέλος μας, παιδιά. Δεν θα πάμε εκεί για την ώρα. Πρέπει να εξερευνήσουμε τριγύρω πρώτα. Μια στιγμή να πάρω και αυτές εδώ τις ωραίες μας ράγες. Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν. Θα σπάσω γενικά αυτό εδώ. Έτσι και μου ξαναπέσουν σπόροι, τότε πραγματικά πείτε ότι θέλετε με κολόφαρδος. Αλλά δεν θα μου ξαναπέσουν σπόροι. Κοιτάξτε. Είδατε. Μια φορά είναι το γιανιού. Και ευτυχώς που ήταν τότε. Και έχουμε ψωμί να φάμε τώρα. Γιατί αν δεν είχαν πέσει τότε σπόροι, θα είχαμε ψωμί να φάμε. Θα πάμε από εδώ. Που είναι πιο σκοτεινά. Δεν θα πάμε ακόμα στο spawner. Γιατί το spawner αυτό, παρόλο που θα το χρησιμοποιήσουμε κάποτε για XP, έχει δηλητηριώδεις αράχνες. Αν είχε κανονικές δεν με πείραζε, αλλά οι δηλητηριώδεις αράχνες είναι επικινδυνότατες. Και αν δεν έχουμε κάποιο φίλτρο, το οποίο φίλτρο δεν έχω ακόμα, και όχι μαγικό φίλτρο τα στηρίξ, κανονικό φίλτρο, healing φίλτρο, που δεν το έχουμε ακόμα, δεν συμφέρει να πάμε. Λοιπόν, θα κατέβουμε εδώ σιγά σιγά. Αν και νομίζω ότι εδώ είχε διέξοδο. Ναι, είχε διέξοδο. Αλλά δεν πειράζει, απλά για να ξέρουμε τι. Περάσαμε. Λοιπόν, άλλη 9 ιστή όπως είπαμε, να σπάσουμε και αυτό εδώ. Επειδή θα μας σπάσουν το ψαλίδι, θα μας σπάσει το ψαλίδι, μην ανησυχείτε, έχουμε το σπαθί. Και με το σπαθί παίρνουμε ιστούς, φαντάζομαι το ξέρετε. Ωραία. Θα πάω πιο κοντά στο spawner. Μη με τρομάζεις έτσι, Batman. Μη με τρομάζεις έτσι. Οκ, λοιπόν. Ωραία, και άλλος ιστός. Να τον πάρουμε. Ευχαριστώ. Και έχουμε 9 ιστούς. Πολύ όμορφα, παιδιά. Έχουμε κρεβάτι επομένως. Αλλά θέλω να πάρω λίγους παραπάνω. Ακούω Enderman. Τον χρειαζόμαστε τον Enderman. Δεν κάνω εξαιρέσεις. Ένας Enderman είναι πάντα καλός. Πούντος. Εσύ είσαι εκεί κάτω. Πού είναι ο Enderman? Είναι από το δεξιά. Γαμώ το σπίτι του. Enderman, έλα κοντά μου, αγόρι μου. Σε χρειάζομαι. Σε έχω ανάγκη. Δεν σε έχω ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη, δεν σε έχω ανάγκη, φεύγω μακριά, δεν σε έχω ανάγκη, Enderman. Δεν πειράζει, παιδιά, θα βρούμε Enderman. Θα υπάρξει τρόπος για να τους βρούμε, μην ανησυχείτε. Μπορεί να κάνω spawner για αυτούς, αλλά θα τους έχουμε, μην ανησυχείτε. Okay. Α, εδώ, ωραία. Okay. Καλησπέρα, γοράκι μου, καλησπέρα, σε τρόμαξα, συγγνώμη που σε τρόμαξα. Αντίο, κοιμήσου. Ωραία, για να δούμε τι έχει από εδώ. Θα φύγουμε φυσικά με πολύ σίδερο, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμα, παιδιά. Δεν γίνεται να φύγουμε χωρίς να έχω πάρει λίγο παραπάνω συστούς και κυρίως χωρίς να βρούμε ένα chest. Πρέπει να φύγουμε με ένα chest από εδώ πέρα. Οκ, κι άλλο συστός. Θέλω να κάνω, όπως είπαμε, μερικούς πίνακες και να βάλω αγαπητά μου πρόσωπα και φίλους, έτσι ώστε να μπορείτε να τους θαυμάζετε και να γνωρίζετε πώς έχουν βοηθήσει στο Minecraft. Οκ, δεν έχει τίποτα από εδώ. Ακούω νερό, αλλά δεν θα προχωρήσουμε από εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να επισκεφθούμε τις αραχνούλες. Ψωμάκι να φάμε, με συγχωρείτε. Έχουμε γεμίσει με σκατά εντωμεταξύ. Είμαστε γεμάτοι με πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Οκ. Ωραία. Εδώ. Ψωμί, μάλλον να το έχουμε εδώ. Το ρολόι δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία. Από εδώ είναι. Ωραία. Ακούω και νυχτεριδούλες, ακούω και αράχνες. Γίνεται σπουδάνα γενικά. Ωραία, ευχαριστώ. Ακούω και τον φίλο μας τον Enderman. Κλείσε εσύ. Δεν θέλω να σε βλέπω, δεν μ' αρέσει. Μου προκαλεί φόβο. Οκ. Μην πέσει λάβα εδώ κάτω. Άντε φύγε επιτέλους, κυρά μου, δεν σε θέλουμε. Θα βάλω φακούς, sorry για το ρεύσιμο. Αν τα ακούσατε, ρεύτηκα. Οκ. Μην βγείτε ακόμα πουτάνες, μην βγείτε ακόμα. Άκουσα το γαμημένο το σιχαμερό ήχο από τα πόδια τους. Οκ, μισό λεπτό. Οκ, λοιπόν, σιγά σιγά, δεν μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή. Ή μάλλον μιλάω λίγο, γιατί θέλω να ακούω από πού έρχονται οι πουτάνες. Είναι σημαντικό να προσέχουμε. Οκ. Είναι πολλά σημαντικά γενικά, το ξέρω, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Οκ, μας έσπασε, δεν πειράζει. Γι' αυτό έχουμε το σπαθί μας. Το μεγάλο μας και δυνατό σπαθί. Ποιος είναι εκεί? Chest! Και δύο creeper! Α, γιατί μας το κάνετε αυτό? Είναι σαν να έχουμε boss level. Λέει για να πάρει το chest πρέπει να κερδίσει αυτούς δύο creeper. Δεν πειράζει, θα τους κερδίσω. Έλα εδώ, φίλε. Στρίψε δεξιά. Στρίψε δεξιά. Χαμώ το σπίτι σου. Δεύτερο χτύπημα και καλημέρα. Τα λέμε. Κάνω καληνύχτα, όχι καλημέρα, βερδάθηκα. Οκ. Να ευχηθείτε να βρούμε σπόρους από καρπούζι εκεί μέσα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θέλουμε σπόρους από καρπούζι. Και η κολοκύθα δεν μας χαλάει, αλλά η κολοκύθα είναι λίγο άχρηστη χωρίς αυγά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κολοκυθόπιτα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καρπούζι. Καρπούζι. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Μια χαρά. Μισό, πώς μπήκα εδώ μέσα. Έτσι. Βγες έξω. Εδώ. Εδώ! Βγες έξω. Οκ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ, Andrew Fiesel. Ωραία. Κρυπεράκο, αγόρι μου, πασά μου, όμορφο μου πράσινο παιδί, έλα, βγες έξω από τη φωλίτσα σου. Μη φοβάσαι. Ένα σπαθί θα μπει μέσα στην κυλίτσα σου. Δεν πειράζει, δεν ήθελες να το φας. Φάει αυτήν εδώ. Και τώρα θα το φας, θέλεις δεν θέλεις. Να το αεροπλανάκι. Αντίο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της κρίσης, παιδιά.
Ευχηθείτε μου καλή τύχη και όλα να πάνε καλά. Yes! Είναι, πραγματικά, είναι λες και το παιχνίδι συνωμοτεί. Λέει, δεν θα του δώσω τίποτα, μόνο αυτό που θέλει. Μόνο σπόρους από καρπούζι. Λες και συνωμοτεί το παιχνίδι αντίον μας, στο μπούτσο. Και κολοκύθες, σπόρους από κολοκύθες και καρπούζι. Ευχαριστούμε πολύ παιχνίδι που συνωμοτεί εναντίον μας. Μα αν δεν συνωμοτεί, για να μας βοηθήσει. Δεν συνωμοτεί εναντίον μας. Λοιπόν, και θα πάρω και αυτό το Minecraft φυσικά και το chest. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό θα πετάξουμε άχρηστα υλικά όπως τον Andesite, τον Diorite. Και θα πάρουμε αυτά εδώ. Ευχαριστώ. Και ράγες. Φυσικά. Οκ, okay, χάσαμε το. Μας έσπασε η αξίνα. Δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Θα φτιάξω άλλη μία. Και, αν δε... και με τα ξυλάκια που θα περισσέψουν. Θα τα κάνω όλα ξυλάκια την ακρίβεια και τις τέσσερις σανίδες. Με τα ξυλάκια που περισσέψουν μία σιγήτα θα κάνουμε φακούς. Οκ, okay, ευχαριστώ. Και εδώ και εδώ και εδώ και. Όμορφ. Έλα μωρέ! Πάτησα λάθος κουμπί. Πάτησα το caps lock για το shift. Για να τα πάρω όλα μαζί. Οκ. Okay. Και δεν έχουμε χώρο για το τέτοιο. Για το crafting table. Δεν πειράζει. Έκανα χώρο. Να πάει εδώ το gunpowder παρακαλώ. Okay. Και θα μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά θέλω να εξερευνήσω λίγο ακόμα. Θέλω να έχω λίγο παραπάνω μαλλί. Ναι, μαλλί, καλά το είπα. Απλά εννοώ ιστούς που θα τους κάνουν σε μαλλί. Οπότε, οκ, okay, το ψωμί να μείνει εδώ. Πίσω. Οκ, okay, σκελετέ, έρχομαι. Έρχομαι. Δεν θα με φοβίζεις εσύ. Έλα το αγοράκι μου. Καλόν ύπνο, αγόρι μου. Καλόν ύπνο. Έτσι απλά, παιδιά. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να επιβιώσεις κάτω από το Minecraft. Δεν το περιμένω τόσο εύκολο, αλλά τελικά είναι. Γιατί τα mobs δεν σώχονται όλα μαζί όπως έρχονται στην επιφάνεια. Γενικά δεν έχουν πολλούς ανοιχτούς χώρους. Αλλά όπως είπαμε, έχει spawner εδώ κάτω και πρέπει να προσέχουμε. Οκ. Okay. Γιατί καθυστερούσα τόσο πολύ. Ναι. Γι' αυτό. Οκ. Okay. Και άλλο chest. Τι έχει εκεί μέσα. Έχει και συνέχεια. Όχι, έχει αδιέξοδο εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λογικά θα γυρίσουμε πίσω τώρα γιατί θέλω να το ρισκάρω. Όπως είπαμε, έχω 39 level. Και έχουμε redstone, ψωμάκι. Και άλλα διαμάντια. Τι κολοφαρδία είναι αυτή, παιδιά. Τι κολοφαρδία είναι αυτή. Τι κολοφαρδία ατελείωτη είναι αυτή. Και καρβουνάκι. Θέλω να πετάξω κάτι γιατί δεν το χρειάζομαι. Πετάω, πετάω, πετάω. Θα πετάξω το κόμπλιστον. Δεν το χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολύ. Ωραία. Και αυτά εδώ μαζί μας. Σοβαρά τώρα δεν κάνουν stack τα minecart. Γάμα το κερατό μου. Θα πετάξω και το flint. Και το flint. Οκ. Okay. Και έχουμε δύο minecart χωρίς να χρησιμοποιήσουμε σίδερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να τραπούμε σε άτακτη φυγή. Αλλά μην ξεχνάτε, θα ξαναγυρίσουμε στο Minecraft αυτό. Πέρα από το ότι θέλουμε να πάρουμε ράγες περισσότερες, θα ξαναγυρίσουμε προκειμένου. Μισό λεπτό. Οκ. Okay, να χρησιμοποιήσουμε το spawner για να πάρουμε XP. Γιατί με 39 level μόνο δεν πας πουθενά. Μια στιγμή να πάρω και αυτό το σίδερο. Γενικά θα γυρίσουμε μπόλικο σίδερο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχω χώρο! Γάμω το κερατό μου! Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο inventory με κάποιο τρόπο. Κάνουμε χώρο. Οκ, okay, και αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία. Πουτανάκια, θα γυρίσω. Μια μέρα θα έρθω και θα σας γαμίσω, έτσι, να το ξέρετε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά μου τη δίνουν πάρα πολύ αυτές οι αράχνες. Ωραία. Το κάρβουνο το αφήνουμε εδώ, να βάλω και ένα φακό. Οκ. Okay. Και πάμε σπίτι, παιδιά. Βρήκαμε Minecraft. Πολύ παραγωγικό επεισόδιο. Πολύ ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, από εδώ πίσω. Από εδώ είχαμε έρθει, έτσι. Από εδώ είχαμε έρθει. Πώς τα θυμάμαι, σας το είπα. Ξέρω από προσανατολισμό. Λοιπόν, και εδώ να περάσουμε από το νεράκι και κατεβαίνουμε κάτω. Παρόλο που με ενοχλεί πολύ ο ήχος του νερού όταν δεν είναι στη θάλασσα, εδώ πέρα μας βοηθάει. Ωραία, πολύ ωραία. Κατεβαίνουμε κάτω. Με το σπαθί στο χέρι για την ακρίβεια για να προσέχουμε. Έχουμε αρκετούς ιστούς. Έχουμε 18. Μια χαρά θα τη βγάλουμε. Πιστεύω. Ναι, 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 μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Τα φροντίζω εγώ όλα. Εγώ και η κολοφαρδία μου. Τα φροντίζουμε. Λοιπόν. Okay, από εδώ κάτω επομένως. Και όλα καλά. Ωραία. Τώρα θα ακολουθήσουμε αυτή την ευθεία πίσω. Και λογικά κόβω το βίντεο αυτή τη στιγμή. Και μόλις φτάσω στην πορτούλα μας, έξω από το ρηχείο, θα τα πούμε εκεί και θα αναδιοργανωθούμε. Τα λέμε σε λίγο. Οκ. Okay, και σχεδόν φτάσαμε. Ορίστε. Μπαπ. Το γρασίδι προχώρησε. Το γρασίδι δεν προχώρησε πολύ γιατί ήμασταν μακριά. Αλλά η ώρα είναι νύχτα. Οπότε δεν προχωράει άλλο. Δεν πειράζει. Για να δούμε αν προχώρησαμε στη φάρμα. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αν δείτε, εντωμεταξύ αφαίρεσα το νερό εδώ στο κέντρο για να βάλω ένα διάδρομο για να μπορώ να περπατάω και να μαζεύω έτσι τα σπαρτά πιο εύκολα. Εύκολα, ναι. Πιο εύκολα, συγγνώμη για το σαρδάμ. Ναι. Γενικά θα μορφύνει πάρα πολύ το μέρος. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι, παιδιά, να το ξέρετε. Είναι πολύ ωραία κατάσταση εδώ κάτω. Ωραία. Εντωμεταξύ, όπως ανέφερα και πριν, πήρα το χωματάκι που μας έδωσε ο Έντερμαν από εδώ πέρα και έκλεισα το χώρο που είχαμε εδώ. Από εδώ πέρα, παιδιά, είχαμε ξεκινήσει, μην το ξεχνάτε. Από εδώ ήταν η αρχή μας. Εδώ πέρα ήταν η αρχή. Πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα που ξέχασα να σας δείξω. Μια στιγμή να φάω, με επιτρέπετε. Ωραία, ευχαριστώ. Όμορφα. Λοιπόν, το ορυχείο το μετονόμασα σε ορυχείο του Void. Όσοι βλέπουν το βίντεο και ξέρουν γιατί το ονόμασα έτσι, μπράβο σας. Οι περισσότεροι όμως δεν τα ξέρετε γιατί.
Δεν ξέρω θα σας το εξηγήσω. Αλλά απλά ξέρετε ότι ο άνθρωπος που θα βάλω εδώ πάνω με η φωτογραφία, με έναν πίνακα, σχετίζεται πάρα πολύ με το Void. Σχετίζεται πάρα πολύ. Θα τον βάλω εδώ με φωτογραφία, στο επόμενο επεισόδιο θα το δείτε. Μιας και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε πίνακες επιτέλους. Ωραία. Και τώρα έρθει η μεγάλη στιγμή, παιδιά, να φτιάξουμε κρεβάτι. Αλλά πρωτού φτιάξουμε κρεβάτι, καταρχάς να σας δείξω και κάτι άλλο που ξέχασα. Όπως έσκαβα στο σπίτι, άκουσα λάβα. Και επειδή άκουσα λάβα, άρχισα να σκάβω εδώ κάτω και βρήκα αυτήν εδώ τη μικρή περιοχούλα με λάβα και ρίξα ένα κουβά νερό και έγινε όλο obsidian. Από εδώ θα πάρουμε obsidian για να φτιάξουμε το πόρταλ μας για τον Nether σε κάποιο επεισόδιο, δεν ξέρω ακόμα σε ποιο. Αλλά έχουμε λίγο καιρό ακόμα, πρέπει να φυτρώσει καρπούζι. Λοιπόν, Α, ναι, σωστά! Δεν θα κλείσουμε ακόμα, πρέπει να φυτρώσει και να βάλουμε και καρπούζι, να φυτρώνει. Okay. Οπότε θα φτιάξουμε τη φάρμα. Λοιπόν, αλλά πρώτα θα τακτοποιηθούμε, να βάλουμε διαμάντια εδώ. Λάπις λάζουλι, το χρειάζομαι και αυτό. Okay. Ας βάλουμε καταρχάς πράγματα να ψήνονται. Θα βάλουμε το χρυσάφι μας να ψήνεται. Θα βάλουμε το σίδερο που έχουμε ήδη ένα stack! Ένα stack από σίδερο, okay. Είμαστε παμπλουτοι. Είμαστε παμπλουτοι. Ωραία. Και ένα εδώ. Ωραία. Και είχαμε ήδη σίδερο εδώ. Το χρειάζομαι αυτό το furnace. Α, όχι, έχω ήδη furnace. Okay. Μπορώ να το πάρω και θα το βάλω εδώ. Ναι, υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να ψήσουμε. Να ψήσουμε, όχι, το καρβουνάκι μάλλον. Α, ναι, το καρβουνά αυτό το κάνουμε σε block. Συγγνώμη, έχω λόξιγκα νομίζω. Γυρεύομαι, δεν είμαι σίγουρος τι κάνω. Γενικά μαλακίες κάνω. Okay, ωραία, όλα όμορφα. Α, εδώ έχουμε τρία string. Θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα βάλουμε τα κοκαλά εδώ. Βρήκα και ένα slime ball, παιδιά. Βρήκα και ένα πολύ ωραίο slime ball, όπως σας έκανα. Βρήκα ένα μικρό slime που έκανε spawn, θυμάμαι που έκανε spawn. Μακάρι να κάνουν κι άλλα εκεί. Και αυτό το slime ball θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε φίλτρα πυροπροστασίας για να μην μας επιτεθούν τα blazes. Αλλά πρέπει πρώτα να πάμε στο nether και μετά. Και έχουμε 4 nether pearls εδώ μεταξύ. Σάπια σάρκα θα την αφήσουμε εδώ, δεν τη χρειαζόμαστε. Minecarts θα τα βάλω εδώ που είναι τα εργαλεία. Εδώ πέρα. Ράγες επίσης θα τις βάλουμε εδώ. Εδώ συνηθίζω να τις βάζω. Να κάνουμε και το redstone block. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Να κάνουμε και το lapis lazuli block. Τα lapis lazuli θα τα χρειαστούμε για τέτοιο. Για τέτοιο, ναι. Για enchanting θα τα χρειαστούμε. Λοιπόν, ωραία, θα τα αφήσουμε αυτά έτσι. Έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε να τακτοποιήσει. Το string θα το φτιάξουμε τώρα, μισό λεπτό. Chest. Chest, διακόσμηση είναι τα chest. Θα τα βάλουμε εδώ πέρα μετά από αυτό. Όμορφα. Θα βάλουμε και το redstone εδώ. Και. Α, το σίδερο αυτό δεν έχω φτιάξει. Μια στιγμή. Το κάνουμε και αυτό σε block. Ωραία. Και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα να ψήνονται. Δεν μας ενδιαφέρουν. Οπότε, πρωτού φτιάξουμε κρεβάτι, παιδιά, θα πάμε στη φάρμα. Και θα φυτέψουμε αυτούς εδώ τους σπόρους. Οπότε, επειδή έχουμε και κολοκύθες τώρα και καρπούζια, και κολοκύθες δεν ξέρω πώς θα μας χρειαστούν, αλλά καλό είναι να τις έχουμε φυτευμένες. Μισό λεπτό. Okay. Εν τω μεταξύ, να σας πω ένα θρύλο. Έτσι. Θα είναι άδικο αν συμβεί. Θα είναι πραγματικά κολοφαρδία και άδικο αν συμβεί αυτό, παιδιά. Θα είναι πολύ άδικο. Αλλά θα σας πω τον εξής θρύλο. Διάβαζα στο wiki ότι είναι δυνατόν να κάνεις spawn ζώα κάτω από το Minecraft. Εάν έχεις γρασίδι και αρκετό φωτισμό. Οπότε λέμε τώρα, μπορεί καμιά φορά να βγω από το. Πώς το λένε, να ανέβω από το ρηχείο, αν έχω σκάψει, και να ακούσουμε ένα κοτοπουλάκι να περπατάει εδώ πέρα. Και θα το εκμεταλλευτούμε στο άπειρο, αλλά θα είναι άδικο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί και ότι δεν θα δούμε ζώα. Γαμώ το σαρδά μου. Λοιπόν, τώρα θα παραμείνει αυτή η έκταση εδώ με καρότα και αυτές εδώ με σιτάρι. Και η έκταση που θα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε και καρπούζια και κολοκύθες θα είναι αυτή εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Καταρχάς, συγγνώμη για το θόρυβο που θα κάνω τώρα, αλλά πρέπει να μαζέψω όλα τα καροτάκια. Καροτάκια, ήρθε η ώρα σας. Και πάμε. Είμαι σαν ένας λαγός που κολυμπάει μέσα σε πελάγια ευτυχίας. Δηλαδή, αν ήμουν λαγός αυτή τη στιγμή, θα κολυμπούσε σε πελάγια ευτυχίας. Μαζεύω καρότα. Τι άλλο θα μπορούσε καλύτερο να κάνει ένας λαγός. Ωραία. Πάρουμε και αυτά εδώ. Ξέρω ότι κάνει πολύ θόρυβο, αλλά τι να κάνουμε. Έχω χαμηλώσει την ένταση για να με ακούτε όμως ευτυχώς. Okay, και αυτά εδώ. Και ποιο είναι το φιλόδοξο σχέδιό μου. Καταρχάς, α ναι, συγγνώμη, ξέχασα να πάρω bone meal. Πάω να φέρω τα κόκαλα που μας ρίξανε οι σκελετοί. Τα ζόμπι, μην ανησυχείτε, είναι από πάνω, είναι επιφάνεια εδώ κοντά. Μην ανησυχείτε. Οπότε πάω να φέρω το bone meal και θα τα πούμε σε μισό λεπτό. Πρωτού πάμε στη φάρμα, ήθελα να σας δείξω το προσοχή σπίτι που ανακαίνιση που έβαλα ένα σήμα εδώ πέρα. Γιατί το ανακαινίζω, υποτίθεται, τέλος πάντων. Άκυρο, το ξέρω. Συνεχίζουμε με το βίντεο, τα λέμε στη φάρμα. Ωραία. Γύρισαμε πίσω, ενώ έχει ξημερώσει από ό,τι βλέπω στο ρολόι και τα ζόμπι πεθαίνουν επάνω. Ωραία. Το ρολόι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το ξέρετε. Μπορεί να μας βοηθήσει και να ξέρουμε καλύτερα πράγματα. Οπότε, θα κάνουμε όλα αυτά bone meal. Και ποιο είναι το σχέδιό μου. Θα βάλουμε από την. Από ποια μεριά τώρα. Θα βάλουμε από εδώ καρπούζι. Εδώ. Και από αυτή τη μεριά εδώ πέρα θα βάλουμε κολοκύθες. Έτσι ώστε μία θα βγαίνει και αυτά εδώ θα κάνουν
Ξέρετε ότι το καρπούζι δεν βγαίνει στο ίδιο μπλοκ που το βάζει, βγαίνει στο διπλανό και το ίδιο και η κολοκύθα. Θα κάνουν spawn λοιπόν επομένως τα μπλοκ από καρπούζι και κολοκύθα εδώ, σε αυτή την κεντρική ευθεία. Και θα είναι τυχαίο, μία θα βγαίνει καρπούζι, μία κολοκύθα. Οπότε μας βολεύει, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, και έτσι εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο αυτή την έκταση. Οπότε να κάνουμε με μπόρμι αυτούς εδώ τους σπόρους. 1, 2, 3. Μεγάλωσε νομίζω. Ναι, μεγάλωσε. 1, 2. Έχουν αλλάξει το texture εδώ μεταξύ, γι' αυτό το αναγνωρίζω. Θα θυμάμαι διαφορετικά. 1, 2, 3. Οκ. 1, 2. Οκ. Και 1, 2. Ωραία. Φυσικά τα πρώτα καρπούζια και κολοκύδες που θα βγουν μόλις γύρω στο κεφάλι μου. Δεν βγήκανε. Έλα. Yes. Τέλος πάντων, θα βγουν κάποια στιγμή. Ας τα αφήσουμε τον πόνιμιλ εδώ. Για την ακρίβεια, θα αφήσω το chest εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Μαζί με αυτά τα φύλλα που χρησιμοποίησα. Οκ. Λοιπόν, όταν βγει με το καλό καρπούζι και κολοκύθα, εννοείται ότι θα τα χρησιμοποιήσω για να κάνω και άλλους σπόρους και να γεμίσει γενικά αυτή η έκταση. Και το καλό είναι ότι τώρα που έχουμε καρπούζι μπορούμε να πάμε στο Nether. Επειδή έχουμε φίλτρα. Οπότε ίσως να πάμε στο Nether στο επόμενο επεισόδιο ή να χτίσουμε το σπίτι. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Το σημαντικό είναι ότι καθυστερήσαμε αρκετά. Ας τα αφήσουμε αυτά εκεί, θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή. Οκ. Δεν μεγαλώνουν ακόμα, γι' αυτό κάνω έτσι πικαμπού. Οκ. Δεν μεγαλώνουν. Οκ. Θα αφήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σπίτι για να κλείσουμε το επεισόδιο και να κάνουμε αυτό που περιμένουμε τώρα 4 επεισόδια, παιδιά. Ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε. Αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ για την ημέρα. Γαμώ το κερατό μου! Οκ, δεν πειράζει. Θα κοιμηθώ off camera, χωρίς να τραβάω. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα πεθάνω εξάλλου. Έχω ζήσει τόσο πολύ, έχω 39 level. Λοιπόν, ναι, να πάρουμε το string που μας μένει. Α, το πήραμε όλο. Έχουμε 21. Καλά είμαστε. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε τώρα σανίδες. Ωραία. Και η μεγάλη στιγμή. Α, λάθος μου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πρώτα θα τα κάνουμε αυτά σε μαλλί. Μαλάκι, 5 μαλλί. Πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω βέβαια. Θα πάμε να πάρουμε κι άλλα, μην ανησυχείτε. Και η μεγάλη στιγμή. Ταν, 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 ταν. Έχουμε το δικό μας κρεβάτι. Και επειδή όλα θα φτιάξω το σπίτι, σκέφτομαι κρεβατοκάμαρα να είναι εδώ πίσω. Θα κοιμάμαι εδώ πίσω, παιδιά. Ξέρω ότι είναι λίγο απομονωμένα και λίγο τρομακτική. Πώς το λένε, σε αγριεύει κάπως που έχει τόση πέτρα τη γύρω. Αλλά τι να κάνουμε. Θα το βάλω εδώ. Με αυτό το πορτατήφο που πάνω. Είναι λίγο τρομακτικά το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Θα κοιμάμαι εδώ. Και είναι νύχτα. Βλέπετε. Είναι μέρα μάλλον, γι' αυτό χρειαζόμαστε το ρολόι. Θα ήθελα πολύ εδώ μεταξύ να βάζω το ρολόι εδώ πέρα με ένα frame. Ξέρετε, αυτά που παίρνει, που φτιάχνει σαν του πίνακες, απλά με ένα δέρμα αγελάδας. Και βλέπω την ώρα, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν έχουμε αγελάδες. Τι να κάνουμε. Επομένως, θα κοιμηθώ εδώ την επόμενη φορά. Μάλλον off camera και εδώ θα είναι το spawn μας. Οπότε, αν πεθάνουμε, δεν θα βγούμε πάνω, θα βγαίνουμε εδώ. Οπότε, ναι, πετύχαμε ένα στόχο σήμερα, παιδιά. Πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο. Βρήκαμε και Minecraft, κολόφαρδα. Αλλά σα είπα, μη χαίρεστε. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε, όπως και εμένα μου άρεσε να το κάνω. Και σχολιάστε από κάτω ό,τι συμβουλές θέλετε να μου δώσετε σχετικά με το Minecraft και ό,τι θέλετε να σχολιάσετε για τη σειρά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά όπου θα ανακοινήσουμε το σπίτι λογικά ή θα πάμε στο Nether. Δεν ξέρω ακόμα, θα δω. Αυτά. Γεια σας!